Θανάσης Παπαγεωργίου ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Και τον πλέγαυτος με τη μία προσπάθησε να βρει αντίπαλο. Κυνηγά ο Κώστας Παπαγεωργίου τον έντερ. Γυρίζει το Μαρτσχετζιάννη. Άνοιξε το κοντρόλ. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Ο Κοσονού πίεσε. Δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ. Δεν ήταν και εύκολο. Ο Κώστας Παπαγεωργίου. Αθανασίου. Σιγά σιγά η ΑΕΛ σταματά την πολύ ασφιχτική πίεση. Η πάσα είναι εξαιρετική του Αθανασίου. Τριμάτης κατέβασε το σουτ με το αριστερό. Ο Σουλούκος κάνει την επέμβαση. Καλύτερη στιγμή στο μάτς το 20. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Σηκώνει την μπάλα ο Πλέγας. Πήρε την κεφαλιά ο Θωμαίδης, ο Κουμπό, ο Κώστας Παπαγεωργίου. Θωμαίδης με τη μία επιταβιβάσει ο Μαυριάς. Κάνει σέντρα, είναι καλή για τον Κώστα Παπαγεωργίου. Ο Κουμπό διεκδικεί. Πήρε την κεφαλιά. Ευκαιρία με τον Μαρκετζιάννη να μπλοκάρει. Γκέλσκι άφησε για το Βρακά. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Κουέν. Είναι καλή η πάσα για τον Κουέν. Γυρίζει ο Κουέν παράλληλα. Πέρασε η μπάλα. Και αυτό είναι το πρώτο γκολ του Τριμάτη, που δίνει προβάδισμα στον Ατρόμητο στο 39. Πολύ ωραία επίθεση του Ατρόμητου. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Με τη συνεργασία από τα αριστερά, την ασίστ του Κουέν και τον γκολ του Τριμάτη. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται το 1-0. Τον έντερ να εκτελεί, ο Σουλούκος βγαίνει και δίνει πέναλτι. Ο κύριος Βάτσιος, μάλιστα, για τη μονομαχία μέσα στην περιοχή θα δώσει πέναλτι εις βάρος του Γιαναράκη. Κάνει κίνηση ότι υπήρξε αγκάλιασμα. Αυτή τη μονομαχία στην μεγάλη περιοχή, εδώ βλέπετε τρεις παίχτες με τον Τσακμάκη, τον Γιαναράκη. Αλλάξει για τα καλά η εικόνα του αγώνα, αν σκοράρει ο Αγγέλσκι. Αγγέλσκι με τον Σουλούκο, σκοράρει ο Αγγέλσκι, 2-0. Ο Ατρόμητος. Πάσα του Πλέγα στο χώρο για τον Ογκμποέ, κάλυψε. Σέντρα του Κοσονού με τον Ογκμποέ να περιμένει, γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πομόνης και μπλοκάρει. Σέντρα του Κούντε. Κεφαλιά του Τσακμάκη, γκολ για τον Ατρόμητο, 3-0, σκοράρει και ο Τσακμάκης για τους γηπεδούχους. Βέργος, γυρίζει ο Βέργος, ακαταμέτωπο, συνεργάζεται με τον Βαλένσια, ο Βέργος κρατιέται το πλασέ στα δίχτυα του Σουλούκου και τέταρτο γκολ για τον Ατρόμητο.